Ακούτε Status FM 107 και 7, στο μικρόφωνο ο Άνδρεας Σταματόπουλος. Και πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή στο τμήμα ιατρικής, στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κούβελα. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλο. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, σας καλέσαμε σήμερα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λίγο για να μας δώσετε να καταλάβουμε τι γίνεται με τα εμβόλια, καθώς ακούμε εμβόλιο από την Οξφόρδη, εμβόλιο από την Ρωσία, ότι κάνουν κάποιες χώρες παραγγελίες πολλών εκατομμυρίων εμβολίων. Πού βρισκόμαστε? Μπορούμε να μιλάμε ότι σύντομα θα έχουμε το εμβόλιο και θα εμβολιαστούμε και θα τελειώνουμε με αυτή την περιπέτεια? Όχι, δεν θα έχουμε εμβόλιο, τουλάχιστον στο σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα το πρωί το είπε και ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, για το Δεκέμβρη. Βγήκαν από την Κομισιόν, έκανε ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει ακόμα στο εκείς μέλλον εμβόλιο. Οπότε είναι αυτό που ξέρετε. Όλοι είναι σε μία αναμονή. Εάν ανακαλυφθεί, καλώς ανακαλύφθηκε. Αν και δεν το βλέπουμε δηλαδή στο εγγύς μέλλον. Ασχέτως τι θέλει ο κάθε υπουργός και ο κάθε ειδικός. Ναι. Σχετικά με αυτά που γνωρίζουμε από άλλους κορονοϊούς, βγαίνουν εμβόλια ή κάνει έναν κύκλο κορονοϊός και δημιουργούνται αντισώματα? Πώς αντιμετωπίζονται? Είναι πολύ δύσκολη η παραγωγή εμβολίου. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η κορονοϊή. Είναι όλη αυτή η κατηγορία που λέμε RNAE, όπως είναι και το AIDS, όπως είναι και άλλοι, γιατί έχουν έναν πολύπλοκο μηχανισμό δράσης. Τώρα, κάποιοι, όπως το AIDS, δεν έχουμε ίαση. Επομένως, έχουμε συνέχεια αντισώματα. Εάν λοιπόν βρεθεί εμβόλιο, πιθανώς να είναι μια ισόβια νοσοποίηση, όπως είναι τα εμβόλια που κάνουμε στην παιδική μας ηλικία, κοκκίτες, λαρά κτλ. Οι RNAE όμως δεν αφήνουν πάντα ισόβια νοσία. Συνήθως αφήνουν για μερικούς μήνες. Δηλαδή, τα IgG αντισώματα που είναι για αυτή την μακροχρόνια νοσία δεν έχουν πολύ μεγάλη ζωή. Σε λίγο καταστρέφονται. Οπότε πρέπει να ανανεώνεται ο εμβολιασμός. Στη γρίπη αυτό το έχουμε κάθε χρόνο. Στη γρίπη βέβαια είναι και άλλος ο λόγος που το κάνουμε, γιατί έχει γρήγορες μεταλλάξεις. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικά στελέχη για τα οποία πρέπει να εμβολιαστούμε. Γι' αυτό δεν είναι και κάνουμε ένα εμβόλιο στη γρίπη και χρειάζεται να ξανακάνουμε, γιατί μεταλλάσσεται ο ιός. Αυτό είναι ο λόγος. Ακριβώς. Αλλάζουν τα στελέχη. Ναι. Το ίδιο, ας πούμε, γίνεται. Γιατί λένε κάποιοι ότι εδώ ψάχνουμε να βρούμε για τον κορονοϊό εμβόλιο, ενώ δεν έχουμε βρει για το συνάχι, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Το συνάχι λοιπόν είναι κορονοϊός και δεν είναι αμιλητέα ποσότητα, γιατί το κοινό κρυολόγημα μάλλον, διότι στερεί τον πλανήτη από εκατομμύρια ανθρωπόρες κάθε χρόνο. Οπότε γίνονται προσπάθειες, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε τίποτα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί εμβόλιο για το AIDS, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να πούμε τίποτα. Για τη γρήπη είδαμε και πάθαμε και μάλιστα είναι κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βρεθεί εμβόλιο. Τώρα, αυτός ο ιός έχει και άλλη μια περίεργη κατάσταση. Αυτός δεν μπορεί να σκοτώσει, δεν έχει μηχανισμό να μας δημιουργήσει μια τέτοια βλάβη που να πεθάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο δεν πεθαίνουμε από τον ιό επί της ουσίας. Είτε λοιπόν αυτός κάνει μια τέτοια φλεγμονή που ενεργοποιείται, πυροδοτείται ένα βαρύ νόσημα του αναπνευστικού ή του καρδιαγγειακού που έχουμε και αυτό ουσιαστικά μας επιδεινώνει και μπορεί και να καταλήξουμε, είτε αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί μια ισχυρή αλλεργική αντίδραση, ας πούμε, όπως και η γύρη, από μόνη δεν κάνει τίποτα, αλλά κάποιοι είμαστε αλλεργικοί στη γύρη και έχουμε μια έντονη αντίδραση. Οπότε αυτή η έντονη αντίδραση είναι που μας πεθαίνει. Ο κύριος λόγος που πεθαίνουν άνθρωποι από τον COVID-19, το σύνδρομο είναι αυτό. Είναι μια έντονη αλλεργική αντίδραση. Εάν λοιπόν εμείς τώρα πάμε στην λογική των εμβολίων, όπως είναι και αυτό της Οξφόρδης, αυτό τι είναι? Αυτός είναι ένας κορονοϊός από τους παλιούς, σαν το κοινό κρυολόγημα, που του έχουν προσθέσει αυτή την ειδική πρωτεΐνη δέσμευσης που έχει ο συγκεκριμένος κορονοϊός, ο SARS-CoV-2. Αυτός λοιπόν, αυτό το μεταλλαγμένο κατασκεύασμα, το τεχνητά μεταλλαγμένο, το δίνουμε στους ανθρώπους και περιμένουμε να μας κάνει ανοσοποίηση. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι οι άνθρωποι που το έχουν πάρει, κάποιοι νοσούν ελαφρά, όπως ακριβώς νοσούν ελαφρά και οι γης που προσβάλλονται από το σύνδρομο του COVID-19, και
αυτοί αναπτύσσουν IgG και IgM αντισώματα. Πρώτον, δεν έχουμε βάθος φρόντα, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα τα κρατήσουν. Και το δεύτερο σημαντικό, δεν ξέρουμε αν εμβολιάσουμε ευπαθείς ομάδες, γιατί για αυτές γίνεται η φασαρία, δεν γίνεται για τους υγιείς, γιατί οι υγιείς τους άλλους δεν πεθαίνουν. Δεν ξέρουμε αν θα τους πεθάνει το ίδιο το εμβόλιο. Υπάρχει μια τεράστια αστάθεια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κλινική μελέτη σε αυτό το στάδιο. Το πρώτο που είδαμε είναι ότι είναι ασφαλές, δηλαδή κανένας από τους υγιείς εθελοντές που το πήραν δεν πέθανε, μόνο νόσησαν ελαφρά. Και τώρα σιγά σιγά προχωράει προς να εκθέσουμε αυτούς τους υγιείς στον πραγματικό ιό, να δούμε αν όντως αυτά τα αντισώματα μπορούν να πολεμήσουν τον ιό. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει να το δώσουμε σε ευπαθείς. Άρα λοιπόν, αν κάποιος μας πει ότι αύριο θα το δώσουμε σε ευπαθείς στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρουμε και χωρίς να έχει άδεια ότι είμαστε στα πλαίσια του πειράματος. Μάλιστα. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα βολικό να το κάνουμε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έτσι, το έχω ως απορία. Δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως είναι δόκιμο αυτό που θα πω, αλλά είναι άλλο το να ψάχνουμε για το εμβόλιο και άλλο να ψάχνουμε να βρούμε κάποια αντιβιωτικά, κάποια φάρμακα, ώστε όταν αρρωσταίνουμε να τα παίρνουμε και να γινόμαστε καλά. Το φάρμακο είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε αφού νοσήσουμε για να μας κάνει καλά. Ναι. Στα μικρόβια, ας πούμε, δίνουμε ένα αντιβιωτικό που τα σκοτώνει με κάποιο μηχανισμό. Ο ιός όμως δεν είναι έμβιο σύστημα και δεν σκοτώνεται. Δεν έχουμε κάτι για να τον σκοτώσουμε. Επομένως, είτε θα πρέπει να βρούμε ένα φάρμακο σαν αυτά που έχουμε για το AIDS, που εμποδίζει την προσβολή του κυττάρου, είτε, αυτό είναι τα πιο καλά που έχουμε για το AIDS τα τελευταία γενιά, εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό μέσα στο κύτταρο. Δηλαδή, αναστέλουν το ένζυμο που έχει ο ιός για να μεταγράφει το RNA του και σταματάει ο πολλαπλασιασμός. Αυτό λοιπόν καθυστερεί την νόσο. Δεν μας κάνει όμως καλά. Αλλά ούτε αυτό το έχουμε ακόμα για το COVID-19. Και δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί. Αυτή τη στιγμή και για τα δύο, και για το φάρμακο και για το εμβόλιο, είμαστε σε μια απόλυτη άγνοια. Δεν έχουμε προχωρημένες κλινικές μελέτες. Ακόμα και αυτό της Οξφόρδης που έχει κάνει μια μελέτη, φάση 1 σε υγιείς εθελοντές σε 1000 άτομα, δεν έχει προχωρήσει παραπέρα. Δηλαδή το μόνο που απέδειξε είναι ότι δεν πεθαίνουν αυτοί που πήραν το εμβόλιο, οπότε κάτι ρισταγήθηκα ουσιαστικά. Και το δε εμβόλιο που ανακοίνωσε ο Πούτιν το έχει δώσει σε λιγότερους από 20 ανθρώπους. Δηλαδή, της Οξφόρδης το δώσαμε σε 1000 και δεν είμαστε σίγουροι. Τώρα με 20 ανθρώπους τι να συζητάμε, είναι τώρα αστείο πράγμα. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε αυτό που ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει, και γι' αυτό πάντα η σωστή προσέγγιση είναι η ίδια που έχουμε για τους σεισμούς. Πολλά χρόνια η επιστήμη προσπαθεί να βρει έναν τρόπο πρόβλεψης των σεισμών και αν γίνεται και αναστολής, να μην επιτρέψουμε να εκδηλωθεί. Κάτι που όπως καταλαβαίναμε δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν που κάναν οι ευφυείς άνθρωποι και οι οργανωμένοι όπως είναι οι Ιαπωνέζοι, κατασκεύασαν οικοδομήματα που δεν πέφτουν. Δηλαδή, μα αμορτισέρ θα βάλουν, μα υδραυλικά συστήματα, τα κτίρια τους θα κάνουν έτσι που δεν πέφτουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς για τον κορονοϊό. Δεν είναι να βρούμε ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο. Είναι να οργανώσουμε έτσι το σύστημα υγείας που να μην επιτρέπουμε στους ανθρώπους που νοσήσουν να καταρρεύσουν το σύστημα υγείας. Γι' αυτόν τον λόγο μιλάμε για δημιουργία πρωτοβάθμιας, ώστε να υπάρχει νοσηλεία κατοίκων και πρώιμη ανίχνευση των ασθενών, των ανθρώπων μάλλον που έχουν υποκείμενα νοσήματα, για να τους περιορίσουμε. Αυτούς για να τους περιορίσουμε πρέπει να μπορούμε να τους περιθάλψουμε σπίτι, άρα χρειάζεται γιατρός, επισκέπτης υγείας να πηγαίνει σπίτι. Είναι αυτό που λέγαμε που ήθελε να κάνει. Είναι αυτό που... Αλλά είναι βλακίες. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επειδή ακούω εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 25-30 χρόνια να λένε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να γίνονται κάποιες προσπάθειες που ποτέ δεν τελειώνουν, δεν ολοκληρώνονται. Θυμάμαι, ας πούμε, επί Άδωνη που θέλανε να κάνουν τον οικογενειακό γιατρό, που τελικά ούτε αυτό έγινε. Του Άδωνη είχε ξεκινήσει το κάνει, έκλεισε τα ΙΚΑ, το οποίο ήταν μια τεράστια αλλαγή στο σύστημα, γιατί κατάλαβε ότι το ΙΚΑ δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μετά όμως τον αλλάξαν. Είχαν βάλει τον Βορύδη υπουργό, πάει τέλειο το σύστημα. Όντως, σταμάτησε η μεταρρύθμιση εκείνη. Είχε Φαντιγέρα να κάνει πρωτοβάθμια, εκεί κολλήσαμε σε μια άλλη αιμονή του συστήματος. Δεν θέλανε ιδιώτες με σύμβαση. Θέλανε να τους προσλάβουν. Η προσλήψη όμως σημαίνει πρέπει εγώ να δημιουργήσω δομές, να νοικιάσω σπίτια, να τα χτίσω, να έχω καθαρίστρια. Ενώ στη σύμβαση με τον ιδιώτη, ο ιδιώτης αναλαμβάνει τα έξοδα της επιχείρησης και ουσιαστικά αμείβεται με κάποιο τρόπο. Όταν πρέπει να στήσω από την αρχή κτίριες και καθαρίστρες και νοσηλεύτριες, όπως καταλαβαίνετε, αυτό και σε μια οικονομική κρίση δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό την πάτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Και τώρα δεν βλέπω να γίνεται καμιά προσπάθεια, το συζητάνε. Τώρα ξαναξεκίνησαμε μια κουβέντα από την αρχή, από μηδενική βάση. Ναι. Εφόλης της ύλης που λέει και το πρόγραμμα των Τούρκων για την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή έχει αποφασιστεί ότι θα επεμβαίνει ο εισαγγελέας για δημοσιεύματα
που αμφισβητούν τον κίνδυνο του κορονοϊού και μοιάζουν, δεν ξέρω, όχι ακριβώς fake news, ότι αμφισβητούν κάποια πράγματα. Αυτό είναι μήπως και αντιεπιστημονικό ή το θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται? Κοιτάξτε, άμα πιάσουν τα fake news, θα πρέπει να πιάσουν και τον Κικίλια που είπε ψευδώς ότι θα έχει το εμβόλιο το Δεκέμβρη. Δεν ξέρω τι εννοεί ο καθένας. Αυτό που είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο, είναι όλη αυτή η ενίσχυση της μυθολογίας ότι δεν υπάρχει ιός, ότι θα μας βάλουν τσιπάκι στο εμβόλιο κτλ. Δεν υπάρχει κίνδυνος τσιπαρίσματος μέσω του εμβολίου. Μας έχουν τσιπάρει εδώ και χρόνια με τα κινητά, με τα social media, με τα τηλέφωνα και με τα ρολόγια. Δεν είναι αυτό το τσιπάκι στο εμβόλιο. Αν βγει, προφανέστατα θα είναι για καλό λόγο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει προοπτική για το εμβόλιο. Άρα λοιπόν αυτό το τελείως ψευδές και μυθολογικό ότι θα μας κάνουν έτσι, θα μας κάνουν αλλιώς. Όχι, αυτό πρέπει να διώκεται γιατί ενισχύει για το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που προφανέστατα είναι ανοησία. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε το κύρος της επιστήμης για να μην έχουμε αυτή την ροπή προς την ουδολογία, ας πούμε, του εναλλακτικού. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν και οι πολιτικοί τι λένε και οι επιστήμονες στις υποσχέσεις τους κτλ. Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε, κύριε καθηγητά, εάν έχει ο ιός, αν είναι από τη φύση ή άμα έχει κατασκευαστεί σε εργαστήριο, για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε? Δεν έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η πιθανότητα να είναι κατασκευασμένος ο ιός είναι μικρή, μηδαμινή. Και όπως θα καταλάβατε, κανένας πια δεν το συζητάει. Φαίνεται ότι είναι από αυτές τις λογικές μεταλλάξεις. Γιατί ξέρετε, η φύση έχει τρομακτικές δυνατότητες να μας εκπλήσει. Δηλαδή, απίστευτες δυνατότητες. Κανένας δεν το περιμένει. Περίμενε κανείς το H83, ούτε στον ύπνο μας. Περίμενε κανείς, ας πούμε, μια επιδημία τόσο χαμηλής θνητότητας να χτυπήσει όλο τον πλανήτη, γιατί η θνητότητα είναι πολύ χαμηλή, είναι 0,2-0,3. Δηλαδή, μιλάμε, πεθαίνουν 3 στους 1000 που νοσούν, όχι που προσβάλλονται. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που μιλάμε για πολλές χιλιάδες, αλλά είναι και 380 εκατομμύρια άνθρωποι. Περιμένετε, δεν ήταν έτσι. Οι θάνατοι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που νόσησαν από κορονοϊό. Είναι επειδή στην Αμερική δεν υπάρχει σύστημα υγείας, οπότε όταν το νοσοκομείο μπουκώσει με κορονοϊούς, το έμφραγμα δεν θα έχει κρεβάτι να μπει. Πεθαίνει. Το τροχαίο πεθαίνει. Καταλάβατε, όταν κλείσει το νοσοκομείο, ό,τι και να πάθεις, πεθαίνεις. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτοί οι θάνατοι δεν είναι όλοι από τη λίμωξη με το κορονοϊό. Αυτοί οι θάνατοι είναι γενικοί θάνατοι. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ την τότε λόγω κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Το ίδιο συνέβη και στην Ιταλία. Δεν προσέξατε ότι στην Ελλάδα λέγαμε κρούσματα το χειμώνα αυτούς οι οποίοι μπαίναν άρρωστοι στο νοσοκομείο, ενώ αυτούς που νοσούσαν στο σπίτι λέγαμε περίμενε, μην έρθει στο νοσοκομείο, άρα εσύ δεν έχεις COVID-19. Άρα λοιπόν αυτοί που ήταν κρούσματα ήταν αυτοί που μπαίναν στο νοσοκομείο. Και κάποιοι από αυτούς πεθαίναν. Προφανώς αυτοί που έχουν φτάσει να μπουν στο νοσοκομείο, κάποιοι είναι βαριά. Τώρα κρούσματα δεν ονομάζουμε αυτούς που νοσούν. Ονομάζουμε αυτούς που είναι θετικοί στο τεστ. Από αυτούς το 80% δεν θα νοσήσει ποτέ. Θα είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Καταλάβατε. Δηλαδή έχουμε αλλοιώσει την έννοια. Δεν είναι κρούσμα. Το κρούσμα είναι αυτός που έχει ήδη αρρωστήσει. Τώρα ουσιαστικά έχουμε θετικούς στο τεστ. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό που τρομάζει τον κόσμο δεν είναι τόσο τα κρούσματα, όσο οι αριθμοί που πεθαίνουν, οι θάνατοι. Αυτό λοιπόν που το κάνει η πολιτεία είναι και αυτό fake news. Θα έπρεπε και αυτό να διώκεται αναλόγως. Είναι δηλαδή μια τρομολαγνία. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και επίσης δεν είναι ότι φταίνε οι νέοι και δεν ήρθαν τα κρούσματα από το εξωτερικό. Είτε λοιπόν αν ανοίξει τα σύνορα, κάνει σε όλους τεστ, δεν είναι τόσο ακριβή η διαδικασία. Και επίσης εδώ και κάτι άλλο που δεν έχει ασχοληθεί κανένα έτσι σοβαρά σε αυτά που τουλάχιστον ακούω εγώ, είναι ότι στα τεστ δεν είναι ένα το τεστ. Το τεστ αυτό, το μοριακό που λέμε η PCR, ουσιαστικά βάζει τον ιό, να το πω έτσι με απλά λόγια, να πολλαπλασιαστεί αρκετές φορές για να έχουμε ανιχνεύσιμη ποσότητα. Είναι protein chain reaction, δηλαδή αντιδράει η παραγωγή μιας ειδικής πρωτεΐνης με βάση το RNA του ιού που είναι χαρακτηριστικό. Αν εγώ του πω πολλαπλασιάσου 20 φορές, τότε μπορεί η ποσότητα της πρωτεΐνης να είναι πολύ πολύ χαμηλή και να μην ανιχνεύεται και να έχω ψευδώσει αρνητικά. Εάν το βάλω να πολλαπλασιαστεί 1 εκατομμύριο φορές και έναν ιό να έχω που δεν, ουσιαστικά δεν θεωρείται προσβολή, αυτό θα δώσει καλλιέργεια και θα δει θετικό. Πρέπει λοιπόν στα τεστ να έχουμε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, κάτι που επίσης κάνει πολιτεία. Και επίσης κάποιος που έχει προσβληθεί, είναι θετικός γιατί έκατε στη μύτη του εκείνη την ώρα ένα μικρόβιο, αν δεν έχει αντισώματα, σημαίνει ότι δεν έχει προσβληθεί. Ουσιαστικά δεν είναι καν μολυσμένος. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε μόνο την PCR, θα θέλαμε και τα IgM αντισώματα, δηλαδή αυτά που δημιουργούνται όταν νοσείς και έχεις τώρα νόσο, και τα IgG που μας δείχνουν κατά πόσο την πέρασες την νόσο. Δηλαδή
Είναι σημαντικό αυτό μας λέει τώρα ο διαχωρισμός αυτός, η διευκρίνηση που μας δίνεται, γιατί δεν το γνωρίζαμε. Ναι, είναι σημαντικός, αλλά επειδή στη συνέντευξη η δημοσιογράφη έχετε λίγο χρόνο και είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις και είναι έτσι λίγο συνθήματα. Δεν μπορείς σε σύνθημα να περιγράψεις τα χρόνια σπουδών. Και, κύριε καθηγητά, είναι πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων. Κλείνοντας την συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε τελικά, που έχει περάσει τώρα αρκετός καιρός, την συνταγή που ακολούθησε η Σουηδία. Πιστεύετε ότι ήταν θετικά ή θετική ή αρνητική ως αποτέλεσμα? Και τις αναρτήσεις που κάνω εγώ και τα λοιπά, εγώ από την πρώτη μέρα ήμουν υπέρ του συστήματος Σουηδίας. Επειδή έχω περάσει από τη Σουηδία και ξέρω πώς δουλεύουν, και όλοι οι διεθνείς φορείς και η Βρετανία το ίδιο θα έκανε, απλώς άλλαξε στο δρόμο. Επίσης το ίδιο θα έκανε και η Αμερική, αν από την αρχή είχαν ακούσει τον Ιωαννίδη το δικό μας. Ναι. Το lockdown είναι πάρα πολύ τρομακτικό πράγμα για να το πάρεις. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και επίσης, αν έχει ήδη ξεκινήσει επιδημία, δεν σε σώζει στην Αμερική. Κάναν lockdown. Απλώς δεν μπορείς να σταματήσουν την αρρώστια. Επομένως, και η οικονομική καταστροφή έκαναν και τους θάνατους δεν τους σταμάτησαν. Τώρα προσέξτε να δείτε λίγο την Κίνα, γιατί εκεί το καταλαβαίνει κανένας. Η Κίνα είχε την επιδημία σε μία πόλη, στη Βουχάν. Εάν κάνανε lockdown σε όλη τη χώρα, θα είχαν πεθάνει όλοι οι Κινέζοι. Τι κάναν αυτοί, δεν κλείσαν όλη τη χώρα. Μετέφεραν πόρους από τις επαρχίες που δεν είχαν πρόβλημα και δούλευαν κανονικά, προκειμένου να στήσουν γρήγορα νοσοκομείο να βοηθήσουν την πολιτεία που πάσχει. Έκλεισαν δηλαδή, έκαναν lockdown σε μία περιοχή, αλλά μετέφεραν πόρους από αλλού. Εμείς στην Ελλάδα, επειδή ολόκληροι είμαστε μισή Βουχάν, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πόρους από αλλού. Εδώ λοιπόν θα φαινόταν η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μεταφερθούν δηλαδή πόροι από τις χώρες που δεν είχαν προσληφθεί στην Ιταλία, για παράδειγμα, να τους βοηθήσουμε να στήσουν πιο μεγάλα νοσοκομεία. Δεν το κάναμε. Δεν υπήρξε αυτή η ελεγγύη για να στηρίξουμε αυτούς που είχαν χτυπηθεί. Και η βασική χώρα που θα μπορούσε να στηρίξει όλα ήταν η Γερμανία. Γιατί η Γερμανία δεν είχε πρόβλημα, είχε κρούσματα, αλλά δεν κατέρευσε το σύστημά της. Απήχε πολύ από το να καταρρεύσει. Αυτό λοιπόν δεν συνέβη με την Ευρώπη. Και δεν συνέβη και με την Αμερική. Η Αμερική, μόνο κάποιες βόρειες πολιτείες είχαν στην αρχή πρόβλημα. Θα μπορούσαν λοιπόν να τις κλείσουν και να μεταφέρουν πόρους από τον Νότο. Δεν το κάναν. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι το σύστημα υγείας που αναδεικνύεται. Στη Σουηδία, που είναι μια μικρή σχετικά χώρα, είναι σαν και εμάς, τι κάνανε? Αυτοί βασίστηκαν πολύ στο πάρα πολύ καλό οργανωμένο σύστημα υγείας και στην πρωτοβάθμια. Και λένε, εμείς δεν κλείνουμε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε πόρους να μεταφέρουμε. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν εμείς θα δουλέψουμε κανονικά. Και όποιος αρρωσταίνει θα τον περιθάλπουμε σπίτι του προκειμένου να μην πάει στο νοσοκομείο και καταρρεύσουμε. Πού κάναν λάθος οι Σουηδοί? Αυτό ήταν μια τρύπα του συστήματος, αλλά να ξέρετε στην επόμενη επιδημία δεν θα ξανασυμβεί. Είχανε αφήσει, μάλλον δεν είχαν λάβει υπόψη στους οίκους ευγυρίας. Εκεί λοιπόν ο κάθε πολίτης, έχω μια οικογένεια πενταμελή. Ο οικογενειακός μου γιατρός μας ξέρει και λέει, είσαστε πέντε άνθρωποι, κανένας δεν είναι σε επικίνδυνη κατηγορία. Όταν νοσήσετε θα με πάρετε τηλέφωνο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εάν εγώ είχα τον 90χρονο πατέρα μου στην οικογένεια, τότε θα μας ειδοποιήσει, θα έλεγε τον 90χρονο θα τον απομονώσετε. Εάν το σπίτι μας ήταν μικρό, γιατί ο οικογενειακός γιατρός ξέρει το σπίτι, αυτούς τους ευπαθείς τους απομονώνουν σε κάποια συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Στην Σουηδία λοιπόν τι έγινε? Στη Σουηδία, ενώ υπήρχε η καταγραφή των οικογενειών, δεν είχαν σκεφτεί ότι όταν ο ηλικιωμένος φεύγει από το σπίτι και πάει στον οίκο ευγυρίας, ο οίκος ευγυρίας δεν είναι νοσοκομείο, είναι ένα κέντρο στο οποίο εάν νοσήσει ένας θα πεθάνουν όλοι. Αυτό τους είχε ξεφύγει. Αυτό είναι το μοναδικό λάθος του συστήματος. Γι' αυτό το λόγο, αν κανείς δει που είναι η θάνατη, είναι μόνο σε είδους ευγυρία. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν θα ξανασυμβεί. Τους είχε ξεφύγει. Δεν ήταν, ήταν μια αστοχία του συστήματος από πριν. Τώρα δεν θα ξανασυμβεί. Αλλά θα πρέπει να δείτε όμως και τις μετοχές της Ericsson, όλων των εταιριών της Σουηδίας, οι οποίες αντί να πέσουν 20% όπως τον υπόλοιπο πλανήτη, πέσανε 7%. Και ήδη είναι σε ανάκαμψη. Άρα θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση μιας τέτοιου είδους πανδημίας είναι μόνο υγειονομικό ή και πολιτικό θέμα? Γενικά είναι εκτελεστικές, οι αποφάσεις παίρνουν εκτελεστική εξουσία. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα υγειονομικό θέμα που έχει υγειονομικές λύσεις. Άρα λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να διαλέξει τους καλύτερους στην κατάλληλη θέση. Όλοι είναι επιστήμονες, δεν είναι όμως όλοι ειδικοί. Και να σας πω τι εννοώ. Είχα γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα στην εφημερίδα Το Παρόν με τίτλο αυτό που λέμε πάντα Έλληνες, άμα ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Ναι. Και εξηγούσα ότι αν εγώ ήμουν πρωθυπουργός, τους λοιμοξιολόγους θα τους έβαζα στα νοσοκομεία. Οι λοιμοξιολόγοι αντιμετωπίζουν αρρώστους. Δεν κάνουν πλάνα πολιτικής αντιμετώπισης επιδημίας. Υπάρχουν επιδημιολόγοι. Εγώ θα είχα φέρει δηλαδή από το Στάνφορντ τον Ιωαννίδη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε τον καλύτερο επιδημιολόγο στον πλανήτη, Έλληνα, και δεν τον έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου.
αυτό που επίσης δεν είχαμε βάλει κανέναν ειδικό στα φάρμακα. Δηλαδή δοκιμάσαμε άκρητα φάρμακα, τα οποία τα αποφάζει ένας λοιμοξιολόγος. Μόνο λοιμοξιολόγος δεν είναι ειδικό στα φάρμακα. Δεν ξέρει ούτε τους συνδυασμούς ούτε τίποτα. Επίσης δεν έδινε άδειες ο ΕΟΦ. Τα φάρμακα τα χρησιμοποιήσαμε παράνομα. Άρα λοιπόν, επειδή ξέρουμε τις παρενέργειες που κάνει η υδροξυκλωροκίνη και η αζιθρομικίνη, το 30% του συνδυασμού μπορεί να κάνει θανατηφόρα αριθμία. Αν λοιπόν στους 200 θανάτους το 1 τρίτο έχει πεθάνει από φάρμακο, ποιος μας το είπε? Καταλάβατε. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται όταν δεν έχουμε επιστημονική προσέγγιση στο θέμα. Και η επιστήμη δεν είναι ένας σεισμολόγος, είναι να βρεις τους ειδικούς. Δηλαδή όπως έχουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, κάποιος παίζει, ξέρω πώς το λένε, άμυνα, κάποιος παίζει επίθεση, κάποιος παίζει κέντρο, δεν παίζουν όλοι όπου να είναι, ούτε βάζει μπασκετμπολίστες να παίξουν ποδόσφαιρο. Άρα γίνανε και κάποια λάθη, μάλιστα. Κύριε Κούβελα. Όχι, δεν γίνανε κάποια λάθη. Τα λάθη είναι συγκεκριμένα. Ναι. Στην Ελλάδα κάθε πολιτικό κόμμα, και δεν είναι για αυτό το κόμμα, είναι για όλα που έχουν περάσει. Εγώ είμαι 60 χρονών, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το ίδιο γίνεται. Ουσιαστικά βάζουν σε θέσεις τεχνικές κάποια κομματικά τους στελέχη. Όταν το κάνεις αυτό, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είναι καλύτεροι. Είναι κομματικές επιλογές. Δηλαδή αυτό που λέγε παλιό πατέρα μου, βάζουν τους αφισοκολλητές. Άμα βάζει τους αφισοκολλητές, τελείωσε. Αυτούς που έχουν εργαστεί για το κόμμα, ναι. Του κόμματος που έλεγε και σε εκείνη την ταινία, μάλιστα. Παιδάκι του κόμματος, ναι. Σαν τον, ναι, τον Κωνσταντάρα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς όπως εσείς και πραγματικά... Όχι, εγώ είμαι ειδικός σε ένα πράγμα, στα φάρμακα. Ναι, γι' αυτό. Να είστε καλά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξέρει τα όρια, ξέρει το σύνορο. Ξέρω ότι εγώ, εκεί που μιλάω για φάρμακο στην κοινότητα, το αντικείμενό μου το λένε φάρμακο επιδημιολογία, αλλά θα συνεργαστώ με επιδημιολόγο. Mm-hmm. Αν με βάλει να συνεργαστώ με λοιμοξιολόγο, είτε θα πλακωθούμε, είτε δεν θα συνεργαστούμε, είτε ένας από τους θα παραιτηθεί. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει κοινή γλώσσα. Mm-hmm. Εσείς την καταλαβαίνετε διαφορά, αλλά σε εμάς τώρα στο μυαλό μας, λοιμοξιολόγος, επιδημιολόγος, μας φαίνονται τα ίδια πράγματα. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς δεν είναι. Τέλος πάντων. Κύριε καθηγητά, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.